Τέλο, στην αγωνία ενδιαφερόμενων και στελεχών τη Νέα Δημοκρατία για το ψηφοδέλτιο στο νομό Λάρισα, καθώ ανακοινώθηκαν χθε από τα κεντρικά τη Πυρεό και τα δύο ονόματα που υπολείπονταν για να συμπληρώσουν την ενδεκάδα. Πρόκειται για δύο νέα πρόσωπα και συγκεκριμένα για τον αγρονόμο, τοπογράφο και συνταγματάρχη εναποστρατεία Νικόλαο Καρδούλα και τον ταξίαρχο εναποστρατεία Χρήστο Χατζησαλάτα. Όντω, ανακοινώθηκαν χθε τα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία με μια σημαντική ανανέωση σε ανθρώπους που απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια, σε όλη την Ελλάδα. Ε, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ασπάζονται το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το, την Ελλάδα του 2027. Ε, ευελπιστούμε ότι ο ελληνικός λαός θα λάβει το μήνυμά μας, θα αναγνωρίσει το έργο που η κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τα όποια λάθη και παραλήψεις βέβαια. Θα πρέπει να τονιστεί εκτό από του τρει ενενεργεία βουλευτέ, οι υπόλοιποι οκτώ υποψήφοι είναι νέα πρόσωπα που δεν συμμετείχαν στι προηγούμενε εκλογέ. Σαφέστατα, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα που βρίσκει στελεχών και πράγματι υπήρξε και μεγάλο ανταγωνισμό για το ποιο θα μπει στο ψηφοδέλτιο. Ακόμη και σε περιοχέ που ήταν φανερό ότι δεν θα εκλέξουμε τον αριθμό των ανθρώπων που ήθελαν να συμμετάσχουν. Αναλυτικά το ψηφοδέλτιο της Νέα Δημοκρατίας στη Λάρισα έχει ως εξής. Κέλας Χρήστος, γιατρός. Καπετάνος Χρήστος, δικηγόρος. Καραλαριώτου Ειρήνη, πολιτικός μηχανικός. Καρδούλας Νικόλαος, αγρονόμος τοπογράφος, συνταγματάρχης εν αποστρατεία. Μπίζου Στέλλα, Δόλας Ντόλας Νικόλαος, φιλόλογος. Παιδής Αθανάσιος, γεωπόνος. Παπα-Νικολάου Δήμητρα, ασφαλίστρια. Χαρακόπουλο Μάξιμο, δημοσιογράφο. Χατζη Κωνσταντίνου Εφροσίνη, δημόσιο υπάλληλο. Και Χατζη Σαλάτα Χρήστο, ταξιάρχο εν αποστρατεία.